Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως σας προαναγγείλαμε, θα καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Καλή σας ημέρα, Σεβασμιότατε. Καλημέρα, καλημέρα, Σεβασμιότατε. Την ευλογία σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή χρονιά. Αμήν. Να είμαστε καλά. Για πάμε να ξεκινήσουμε τώρα, Σεβασμιότατε, γιατί έχουμε πάρα πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα. Με κορυφαίο αυτό της ονομασίας των Σκοπίων που συζητούμε όλες αυτές τις μέρες και που φαίνεται ότι είμαστε πιθανόν κοντά ή πιο κοντά, τέλος πάντων, σε μια λύση. Είδαμε ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος πήρε μια απόφαση, συνεδρίασε και είπε ότι δεν θέλουμε το όνομα Μακεδονία, δεν δεχόμαστε το όνομα Μακεδονία ή παραγωγό της. Χωρίς να λέτε ότι πρημοδοτείτε τα συλλαλητήρια. Αυτή η θέση όμως αποκρούστηκε πολύ έντονα από την κυβέρνηση, Σεβασμιότατε. Και μάλιστα σας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι περίπου θέλετε να κάνετε πολιτική και είστε κοντά στη Χρυσή Αυγή. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, αλλά η απορία μου είναι, θα σας δώσω απάντηση, αλλά η απορία μου είναι ότι και το συγκυβερνών κόμμα εξέφρασε τις παράλληλες απόψεις περί της χρήσης του ονόματος Μακεδονία για αυτό το κράτος των Σκοπίων, αλλά δεν τόλμησαν τα κυβερνητικά στελέχη να χαρακτηρίσουν με τον ίδιο τρόπο και αυτόν το συγκυβερνών κόμμα. Ναι, έχει άδικο σε αυτό που λέτε. Ναι. Δεν μπορούμε κάθε φορά που εκφράζεται μια αντίθετη άποψη, κυρίως από την Εκκλησία, να κολλάμε τη ρετσινιά ότι είναι χρυσαυγίτες, είναι φασίστες, είναι αντιτιθέμενοι. Στον τόπο αυτό υπάρχει ελευθερία. Ο κάθε θεσμός και προπαντός η Εκκλησία έχει δικαίωμα να εκφράζει την αγωνία του πλημνίου της. Θα ήταν φασισμός εάν η Εκκλησία προσπαθούσε να επιβάλλει ένα συγκεκριμένο όνομα. Μα εδώ περίπου, Σεβασμιότατε, κάποιοι θέλουν να φημώσουν την Εκκλησία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και λένε ότι δεν δικαιούται για να ομιλεί η Εκκλησία. Εσείς θα το δεχτείτε ομιλεί, αυτό? Κύριε οικονόμου, η Εκκλησία ομιλεί, αλλά δεν ομιλεί αλακάρτ, όπως κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να ομιλεί. Όπως έχει λόγο για όλα τα κοινωνικά θέματα και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο να αντικαταστήσει το κράτος πρόνοιας που λείπει σήμερα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο στην Εκκλησία και όταν η Εκκλησία καλείται να εκφράσει την αγωνία του ποιμνίου της, να της λέμε ότι είναι χρυσαυγίτικες απόψεις εκφράζει ή ότι είναι φασιστικός ο τρόπος με τον οποίο ομιλεί. Αυτό για το οποίο όμως κατηγορείται η Εκκλησία, Σεβασμιότατε, εδώ είναι ότι μιλάμε για πολιτική παρέμβαση και μάλιστα σε ένα εθνικό ζήτημα. Περί αυτού πρόκειται? Ποια ήταν η πολιτική παρέμβαση? Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου δεν έκανε καμία αναφορά σε πολιτικά θέματα. Δεν υπέδειξε κανένα όνομα, δεν υπέδειξε καμία μεθοδολογία διπλωματική που πρέπει να ακολουθηθεί για να φτάσουν σε ένα κάποιο αποτέλεσμα επιθυμητό, αποδεκτό ή μη. Μιλήσατε για το επίδικο, Σεβασμιότατε, μιλήσατε. Είπατε για το όνομα Μακεδονία, πώς δεν είπατε? Είπαμε ότι δεν αποδεχόμεθα τη χρήση του ονόματος Μακεδονία, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγωνία μας, έτσι όπως ο λαός μας την μεταδίδει και μας την μεταφέρει. Σύμφωνοι. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν συμβεί αυτό που απέφχεστε, δηλαδή αν όντως πάμε σε μια τέτοιου τύπου λύση, λέω, τι θα κάνετε? Θα το πείτε μετά, θα κινηθείτε κάπως, τι θα κάνετε? Με υποθέσεις η Εκκλησία δεν προγραμματίζει το επόμενο βήμα της. Δεν είμαι υπέρ των κινητοποιήσεων και των συλλαλητηρίων. Το έχω δηλώσει ήδη από το 2008 ότι αυτά είναι έξω από το ήθος της Εκκλησίας. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοιες μεθοδεύσεις, αλλά πρέπει λίγο να αξιολογήσουμε με θετικό τρόπο και την υφάλεια και ήρεμη και συνενετική απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, όπως και το περιεχόμενο του γράμματος του Πρωθυπουργού προς τον Αρχιεπίσκοπο ως απαντητική. Αυτό ήταν σε άλλη γραμμή, νομίζω. Αυτή την οποία έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος. Προσπάθησε να διορθώσει, λέτε, τη διαρροή του Υπουργείου Εξωτερικών ο Πρωθυπουργός. Του Μακαριωτάτου προς τον Πρωθυπουργό ήταν με τον ίδιο συνενετικό, ήρεμο τρόπο, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για το τι θα σημάνει αυτό σε μια μελλοντική αναγνώριση της Εκκλησίας. Εσείς τι φοβάστε, Σεβασμιότατε, για να καταλάβουμε ποιοι είναι οι φόβοι της Εκκλησίας? Πέρα από την Εκκλησία, την αυτοαποκαλούμενη εκεί σχηματική Εκκλησία της Μακεδονίας. Αυτό είναι μια παράμετρο. Αυτό είναι ένα μέρος. Εσείς φοβάστε περισσότερο, υπάρχουν κίνδυνοι για την πατρίδα? Τι σας ανησυχεί? Πρώτον, νομίζω ότι υπάρχει μία αμφισβήτηση της ιστορικότητος της γεωγραφικής περιοχής. Δεύτερον, δεν μπορεί η Εκκλησία να κλείσει τα αυτιά της όταν οι τοπικοί Μητροπολίτες γίνονται οι ίδιοι λήπτες αγωνίας των κατοίκων
των οποίων είναι επιμένεις. Mm-hmm. Τρίτον, πρέπει να μελετήσουμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του ονόματος του νέου αυτού κράτους. Δεν θα πρέπει να επιστηρίζει ή να εκφράζει αλυτρωτικές διαθέσεις. Mm-hmm. Και αυτό δεν θα φανεί από τον τίτλο που θα πάρει και την ονομασία. Αλλά, θα φανεί το πώς θα χαρακτηριστεί η εκκλησία η τοπική. Mm-hmm. Θα φανεί από το πώς θα ονομαστεί η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει. Και επιπλέον τι εθνικότητα θα δώσει. Mm-hmm. Να, τώρα βλέπετε όμως που είναι η ουσία αυτά που λέτε. Αυτό είναι πολιτική που λέτε τώρα και διπλωματία. Δεν είναι ούτε πολιτική ούτε διπλωματία. Mm-hmm. Είναι στοιχεία μιας ιστορίας. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Το λέω σεβασμιότατε, διότι αυτά συζητώνται, είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Ωραία, των επαφών. Δεν είπαμε τίποτα για όλα αυτά. Δεν τα θέσαμε. Ναι. Δεν τα θίξαμε. Θίξαμε το θέμα της Εκκλησίας, διότι ξέρετε, μέσα στην ιστορία και την πολιτική και την εκκλησιαστική, έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές οι λύσεις έρχονται μέσω της εκκλησιαστικής οδού και όχι της πολιτικής διαδικασίας. Γι' αυτό και αγωνιούμε. Σε τι αναφέρεστε, γιατί το λέτε αυτό, έχετε κάποιο παράδειγμα? Και βέβαια, όταν δοθήκαν οι αυτοκεφαλίες το 19ο αιώνα στις Ισλαμικές εκκλησίες, το κράτος ονομάστηκε από το όνομα που δόθηκε στην εκκλησία. Μάλιστα. Ήταν ένα πρώτο βήμα αναγνώρισης αυτής της ονομασίας του κράτους. Οπότε φοβάστε μήπως έχουμε... Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι λέμε, καταλαβαίνω εγώ τους φόβους σας. Αλλά... Γι' αυτό λοιπόν η εκκλησία με αυτόν τον ήπιο μεν, αλλά ουσιαστικό τρόπο νομίζω, ότι δεν είναι τόσο εύκολο να την απορρίπτουμε την άποψή της και τη γνώμη της βάζοντας μια ετικέτα ότι είναι χρυσαυγίτικη άποψη ή ότι είναι άποψη φασιστική. Αλλά νομίζω ότι πρέπει με περισσότερη σύνεση να το μελετήσουμε. Και ο Πρωθυπουργός αυτό τονίζει στην επιστολή του, αν είδατε, προς τον Αρχιεπίσκοπο. Λέει ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα της κυβερνήσεως να συζητήσει και να λύσει το θέμα του ονόματος, αλλά παράλληλα λέει ότι χρειάζεται και ο διάλογος. Εντάξει, όμως την ευθύνη, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του, στην απαντητική του επιστολή, την έχει η κυβέρνηση. Η συνταγματικά εκλεγμένη εκ του συντάγματος. Αυτή αποφασίζει τι θα γίνει. Αυτό. Αλλά ο Πρωθυπουργός γράφει ότι πάντοτε λέει θα πρέπει να έχουμε ένα διάλογο μεταξύ της συνταγματικής υπεύθυνης διαχείρισης των εθνικών θεμάτων που διαχειρίζει. Λέει ότι θα ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες της Εκκλησίας. Εντάξει. Και εθνική εγρήγορση της Εκκλησίας. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα που λέει ο Πρωθυπουργός. Να είναι απλώς καλολογικά στοιχεία. Αυτό τι γράφει ο Πρωθυπουργός δεν μπορώ να το ερμηνεύσω εγώ. Ας το ερμηνεύσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Όχι, όλοι το ερμηνεύουμε. Αφού είναι δημόσιο έγγραφο, το ερμηνεύουμε όλοι. Το κείμενο αυτό του Πρωθυπουργού είναι πολύ διαφορετικό από αυτά τα οποία έβγαλαν παράπλευροι παράγοντες της κυβερνήσεως. Η αλήθεια είναι ότι είναι άλλο το κλίμα μεταξύ Πρωθυπουργού και Αρχιεπισκόπου. Αυτό είναι δεδομένο, σεβασμιότατε. Υπάρχει όμως εδώ, σεβασμιότατε, επειδή υπάρχουν κάποια σενάρια. Βάσει αυτών μιλάμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Θα επανέλθω, το ακούσαμε πριν, είπατε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να λειτουργεί βάσει σενάριων. Όμως, στην περίπτωση που καταλήξουμε σε ένα όνομα και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι τέτοιο που δεν αρέσει στην Εκκλησία, υπάρχουν περιθώρια κινήσεων από τη δική σας πλευρά? Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνουμε, γιατί θα εξαρτηθεί από το τι θα σημάνει αυτή η ονομασία για μας. Δηλαδή, τι θα είναι, τι προσδιορισμό θα έχει, σε τι θα αναφέρεται, τι θα σημαίνει στην περιοχή. Τα ουσιαστικότερα θέματα δεν είναι. Καταλάβαμε. Το ουσιαστικότερο θέμα είναι η γλώσσα, πώς θα χαρακτηρίζεται η γλώσσα, αν είναι μια γλώσσα ιστορική, πραγματική, είναι ένα. Καταλάβαμε, κατανοητό. Πάντως, σεβασμιότατε, κάποιοι αδελφοί σας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εθνότητα θα είναι. Σωστά. Κάποιοι αδελφοί σας, λέω, στη Βόρεια Ελλάδα είναι διατεθειμένοι να πάνε στα συλλαλητήρια. Εσάς θα σας ενοχλήσει αυτό? Ο καθένας είναι ελεύθερος να πάρει τις αποφάσεις του και να εκφράσει τη συνείδησή του έναντι του ποιμνίου του για τις ενέργειες τις οποίες θα κάνει. Άρα αυτό θα μετρήσει περισσότερο, λέτε. Τι λέει το ποιμνίο εκεί, στην και περιοχή. Μέσα. Πρέπει να λάβει υπόψη του. Εσείς ωστόσο διαφωνείτε. Προφανώς πρέπει. Διαφωνώ γενικώς. Αν με ρωτάτε, πρέπει. Των συλλαλητηρίων. Εσείς δεν πηγαίνατε. Η εκκλησία κατά το παρελθόν πλήρωσε πολύ ακριβά τα συλλαλητήρια. Εσάς αν σας έλεγε η Μεσσηνία να πάτε, θα πηγαίνατε? Όχι, διότι εμένα για τη Μεσσηνία δεν είναι θέμα να αμφισβητηθεί η γεωγραφική περιοχή και η ιστορικότητα της περιοχής της Μεσσηνίας. Όχι, μιλάω ευρύτερα. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, σεβασμιότατε, θα θέλαμε τη γνώμη σας για ένα άλλο θέμα
που έχει απασχολήσει στο παρελθόν την Εκκλησία με την ευρύτερη έννοια. Το θέμα των φυλακών, των αδειών και εν προκειμένου το θέμα με τον κύριο Κουφοντίνα. Βλέπουμε ότι αιτείται δεύτερης άδειας ο κύριος αυτός, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 11 φορές ισόβια, έχοντας δολοφονήσει, σεβασμιότατε, 6 ανθρώπους, αν δεν κάνω λάθος. Εσείς έχετε γνώμη γι' αυτό, τι λέτε? Το θέμα διαχείρισης των συγκεκριμένων θεμάτων αφορά την ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν κρίνεται, ούτε κατακρίνεται, ούτε τίθεται κάτω από προσωπικές, κομματικές ή πολιτικές σκοπιμότητες και προσανατολισμούς. Mm-hmm. Θεωρώ ότι σαν ενέργειες καταδικαστές, ό,τι έκανε η 17 Νοέμβρη και οι προτεργάτες της, mm-hmm. όμως δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας να κρίνω ή να υποδείξω αν θα πρέπει να δοθεί mm-hmm. δεύτερη άδεια εξόδου του κυρίου Κουφοντίνα ή οπουδήποτε άλλο. Να είστε σαφείς. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Σεβασμιότατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σας, να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, σαφέστατος και ήταν ούτως ή άλλως διακριτό από την αρχή το ότι ο κύριος Τσίπρας χθες προσπάθησε να διορθώσει όλο αυτό που είχε δημιουργηθεί. Ήταν πολύ σκληρός όμως στην αρχή και την τοποθέτηση, όπως είδες. Λέει, αν είμαστε εμείς χρυσαυγίτες, τότε είναι και το κόμμα που συγκυβερνάτε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και όσα λέει ο πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ο κύριος Καμένος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγα λεπτά από